Ξεπεράσαμε δισταγμούς και προβληματισμούς βάζοντας μπροστά την αντικειμενική ανάγκη να αγωνιστούμε και να ζητήσουμε την αλληλεγγύη για να σταματήσουν τα εργατικά ατυχήματα και να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της ΣΑΡΚΟ. Η σημερινή προσέλευση των εργαζομένων αλλά και αντιπροσωπείες φορέων, σωματείων, συλλόγων, η προσέλευση κατοίκων απλών ανθρώπων για εμάς θεωρείται μια πρώτη νίκη που μπορεί μέσα από τις σημερινές διεργασίες να αποτελέσει πραγματικά αφετερή αγώνα για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, των τοπικών κοινωνιών, των συμφερόντων της χώρας μας συνολικότερα. Γνωρίζουμε πως όλοι αυτοί που μαζευτήκαμε εδώ μέσα επίσης ενδεχομένως να μην έχουμε το ίδιο σκεπτικό. Να διαφωνούμε σε πολλά ή να συμφωνούμε σε περισσότερα ή αντίστροφως. Σίγουρα όμως μας ενώνει το ενδιαφέρον όλων να παρθούν μέτρα για να μην σκοτώνουν οι εργαζόμενοι στην εργασία, να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας που είναι οικονομικός πνεύμονας όλης της στερεάς και αυτή η μεγάλη επιχείρηση να αναπτυχθεί παραπέρα, να προσφέρει συνολικά στο λαό της χώρας μας σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει, πράγματα που για να διασφαλιστούν θα πρέπει να μην προχωρήσει η παραπέρα η ιδιωτικοποίησή της. Το τελευταίο διάστημα, η συκοφαντία των εργαζομένων, η συκοφαντία ενάντια στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποδεικνύει υποστημένο μηχανισμό κυβέρνησης και επιχειρηματικών ομίλων, μηχανισμός που εξυπηρετεί για να κρύψουμε την εξουσία τη συνειδητή πολιτική απαξίωση και κατάληψη που έχει υποστεί η ΛΑΡΚΟ. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτόν τον μηχανισμό ούτε το φρέσκο αίμα των εργαζομένων δεν το συγκινεί. Λένε παραδείγματος χάρη, οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ έχουν 70.000 ευρώ εισόδημα. Ενώ η αλήθεια είναι ότι ένας εργαζόμενος 20 χρόνια στην ΛΑΡΚΟ, αν είναι ημερήσιος, δεν ξεπερνά τα 900 ευρώ το μήνα, αν είναι σε κυριόμενες βάρδιες, δεν ξεπερνά στο πιο αντικείμενο τμήμα, στα ηλεκτροκάμινα, τα 1.300 ευρώ το μήνα. Μέσα σε αυτά είναι και οι γαλοπούλες και τα νιά και οι κατσίκες, γιατί μας λένε ότι η γαλοπούλα έρχεται για την ΛΑΡΚΟ. Αυτό μας λέει. Μια γαλοπούλα από τζάμια από την έφαγε. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι επικεντρώνονται στο μισθολογικό κόστος και αφήνουν ανέκδοτο. Κανένας δεν αναφέρεται στο γεγονός ότι ο βαρύς εξοπλισμός εξόρυξης του μεταλλεύματος στα μεταλλεία μας για μικρού κόστος ανταλλακτικά είναι παραπλισμένος και σαφής. Και την ίδια ώρα και κάθε εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο δίνονται σε μεταλλεργολάβους για να πραγματοποιούν την εξόρυξη. Και να μην πιάνουν τους στόχους. Το ίδιο συμβαίνει και με την απαξίωση του εργοστασίου της Τάλινας. Παραδείγματος χάρη, με την απαξίωση του μηχανοργείου που μπορεί να προσφέρει αναγκαίες τεχνικές εργασίες γρήγορα και με χαμηλό κόστος, το έχουν όμως απαξιώσει προμηθευόμενοι παράλληλα ανταλλακτικά διαδικασία από μεγαλοεργολάβους και μεγαλοπρομηθευτές με πολλαπλάσια εκατομμύριων ευρώ κόστος. Το ίδιο συμβαίνει και στη μονάδα παραγωγής οξυγόνων που την έχουν εγκαταλείψει για να προμηθεύονται από μεγάλες εταιρείες όπως η ΛΙΤ οξυγόνων. Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα τμήματα του εργοστασίου, σε όλα τα εργοτάξια της ΛΑΡΚΟ. Οι επίσημες παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης δίνουν επιτάχυνση των σχεδιασμών για την ΛΑΡΚΟ. Οι υπουργοί και διοίκηση της ΛΑΡΚΟ μας ανακοίνωσαν την έναρξη της εκαθάρισης της λειτουργίας, τρομοκρατώντας μας πως αυτό είναι καλό, το καλό σενάριο. Μπορεί να υπάρξει και η πτώχευση, όπως μας είπαν. Όπως είπαν, στόχος τους είναι να διδάουν ελκυστική, έτσι ώστε να προχωρήσει παραπέρα η ιδιωτικοποίηση μέσα στο 20 με δύο διαγωνισμούς. Μάλιστα, μας είπαν ότι πρέπει να αισθανόμαστε και τυχεροί που θα επιτεθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με βάση το σχέδιο του 2014. Να αισθανόμαστε τυχεροί, δηλαδή, να αισθανόμαστε τυχεροί, γιατί όπως απάντησαν οι ίδιοι οι υπουργοί και η διοίκηση στις στοχευμένες ερωτήσεις που κάναν όλοι οι συνταξιστές που είμαστε παρόντες στο Υπουργείο, μας είπαν οι υπουργοί δεν δεσμεύονται για τις θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της εκατάστασης. Δεν δεσμεύονται για τους μισθούς και τα δικαιώματα. Και μας είπαν ό,τι λέει ο προκλητικός κώδικας. Δεν δεσμεύονται με την πώληση για το αν το εργοστάσιο και τα μεταλλεία θα εξακολουθήσουν να είναι ενιαία. Δεν δεσμεύονται για το αν θα συνεχίσει να παράγει το εργοστάσιο πληρωματολογικά και αν θα συνεχίσουν τα μεταλλεία να πραγματοποιούν εξόριση. Δεν δεσμεύονται για το αν θα συνεχίσουν να εργαστούν.
να εργαζόμαστε στον επόμενο ή στους επόμενους και με τι όρους. Στα πλαίσια της αγοράς, μας είπαν.